Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι Οκτώβριος μήνας και είναι μια καλή χρονική στιγμή για να φυτέψουμε κοκάρι για να έχουμε φρέσκα κρεμμυδάκια. Υπάρχουν αρκετές ποικιλίες ελληνικές που κυκλοφορούν στο εμπόριο με κοκάρι, με πιο γνωστή τη Στίβας που μπορείτε να αγοράσετε από τα καταστήματα που πουλάνε σπόρους. Και βέβαια πιθανόν στη δική σας περιοχή να υπάρχουν και άλλες τοπικές ποικιλίες που είναι πολύ σημαντικό να τις ενισχύσετε και στην περιοχή της Κοζάνης και, και στην Κρήτη και στη Ζάκυνθο και σε άλλες περιοχές υπάρχουν τοπικές ποικιλίες από κρεμμύδια. Τώρα για να φυτέψουμε το κοκάρι μας θα πρέπει να επιλέξουμε ένα σημείο στον κήπο μας όπου να στραγγίζει καλά και το χώμα να είναι αμμώδες έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί ο βολβός του κρεμμυδιού και να μην σαπίσει, γιατί αν το έδαφος κρατάει νερό πολύ πιθανόν το κρεμμύδι μας θα σαπίσει. Βάζουμε το κοκάρι στο έδαφος ή σε ανασκεπαστή αφού το έχουμε εμπλουτίσει με οργανική ουσία, κομπόστη, κάποια κοπριά, έτσι ώστε να το βοηθήσουμε να έχει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να αναπτυχθεί. Θα πάρουμε μετά από 3 με 4 μήνες θα έχουμε τα δικά μας κρεμμύδια. Αυτή την εποχή, το φθινόπωρο δηλαδή, τα βάζουμε τα κρεμμύδια περισσότερο για να έχουμε φρέσκα κρεμμυδάκια και όχι για ξερά. Αν δεν έχουμε κήπο, μπορούμε να φυτέψουμε κοκάρι σε ζαρντινιέρες ή γλάστρες. Παίρνουμε γλάστρες 15 με 20 εκατοστά βάθος και εμπλουτίζουμε το έδαφος που θα χρησιμοποιήσουμε με αρκετή οργανική ουσία. Όσο αφορά το πότισμα, θέλει να έχει μια σχετική υγρασία το κρεμμύδι για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Δεν έχει βαθύ ριζικό σύστημα. Μπορούμε να το ποτίζουμε μια φορά στις 4 με 5 μέρες, ανάλογα βέβαια και με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Αν το αφήσουμε για ξερό, στο τελευταίο διάστημα θα το αφήσουμε χωρίς να το ποτίσουμε έτσι ώστε να μην σαπίσουν οι βολβοί. Για το ξερό κρεμμύδι θα γίνει ένα άλλο βίντεο μέσα στο επόμενο διάστημα. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία μπορείτε να τη γράψετε στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Γεια χαρά.